Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος, ο διευθυντής του ΕΚΑΒ νομού Καβάλα, στο Μάσα Αγγελόπουλος, στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, στο Δώρο Μαρκόπουλο. Στο επίκεντρο θέματα που αφορούν τη δομή του ΕΚΑΒ, ενώ θετική είναι η ονή για την επάνδρωση του ΕΚΑΒ και στην Θάσο. Επέστρεψαν οι πρώτοι 140 πρόσφυγες στο Κέγεσερόν. Ανακλήθηκε η γνωμοδότηση για τη συγχώνευση του 21ου και του 18ου νηπιαγωγείου στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ. Οι υποσχέσεις Κουρουμπλή, η διαβούλευση για τα ψαράδικα και οι πρόσφυγες του Ασημακοπούλου απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Μπαίνουν τα κλειδιά στην πόρτα του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος κατά το μήνα Απρίλιο από την Φράπορτ. Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Καβάλας, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με φόντο τη διεξαγωγή του αεροπορικού σοου Καβάλα Air Show στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Συγκέντρωση αγαθών για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καβάλας με τη συνδρομή της ΕΡΤ. Συναγερμός μετά τον εντοπισμό όπλων σε τζαμί στην Ξάνθη, έρευνες στο σπίτι του Ιμάμι, ενημερώθηκε Αντιτρομοκρατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.